Και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σήμερα αποκλειστικά και μόνο στο άρθρο 77 και στην απολύτως εκτός θέματος σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, ετερόκλητο θα έλεγα, την πρόβλεψη τροποποίησης της σύμβασης για την κατασκευή για την ανέγερση του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Ένα αεροδρόμιο του οποίου ο οδικός χάρτης των ενεργειών μέχρι τη σύμβαση, δηλαδή η προκήρυξη, η διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και η ολοκλήρωση της συμβάσεως, φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα έργο το οποίο πράγματι αποτελεί ένα όριμο τέκνο της ανάπτυξης, τόσο της τουριστικής κίνησης στο νησί, αλλά κυρίως, κατά την άποψή μας, και ένα αντίπαλο δέος, σε ένα στρατηγικό σημείο, ένα νέο hub που θα ανταγωνίζεται το γνωστό hub στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, ουσιαστικά, μια γεωστρατηγική προσέγγιση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο μέσω του δικτύου, του εθνικού και δικτύου και του διεθνούς δικτύου των αερομεταφορών. Επί της ουσίας, λοιπόν, η σημερινή τροποποίηση, σύμφωνα πάντοτε με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, και εστιάζομαι σε αυτό διότι δυστυχώς δεν έχουμε την γνωμάτευση του ανεξάρτητου μηχανικού. Έχουμε αποκλειστικά και μόνο μια αιτιολογική έκθεση που μνημονεύει τη γνωμάτευση του μηχανικού. Και θα αναλύσω περαιτέρω για ποιο λόγο είναι ένα δομικό έλλειμμα αυτό στη σημερινή νομοθέτηση, στη νομοθετική μας διαδικασία. Έτσι, λοιπόν, η έκθεση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφερόταν σε αλλαγές κυρίως στο επίπεδο σχεδιασμού λόγω του νέου, αν θέλετε, του νέου πλαισίου που υποχρεώνει με χώρους και υποδομές μεγάλης επισκεψιμότητος να αναδιαρθρωθούν χωροταξικά εις τρόπον ώστε να ικανοποιούν τις υγειονομικές νόρμες και συνθήκες στη μετα-COVID εποχή, δηλαδή να έχουμε μικρότερη σόρευση και μικρότερη συγκέντρωση πληθυσμού. Αυτό είναι κατανοητό. Εκεί εδράζεται η επιχειρηματολογία του ανεξάρτητου μηχανικού για την επέκταση του αεροδρομίου. Άρα πρέπει να συνυπολογιστούν νέα έργα υποδομών μεταφοράς την επαύριο της πανδημίας. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν την αλλαγή του κτηρίου του αεροσταθμού με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι υπέρμετρες συγκεντρώσεις. Και βέβαια η ομογενοποίηση της Σέγγεν και εκτός Σέγγεν, για τους Σέγγεν και εκτός Σέγγεν επιβάτες. Τώρα, σύμφωνα πάλι με την τροποποίηση της σύμβασης, αρχικά υπήρξε μία απέτηση της τάξης των 122 εκατομμυρίων ευρώ. Φαίνεται ότι μετά από παρέμβαση του δημοσίου, εν πάση περιπτώσει αποδέχτηκε το ελληνικό δημόσιο το ύψος του ποσού των 105 εκατομμυρίων ευρώ. Και φυσικά μια επιπρόσθετη χρόνο καθυστέρηση, μια επιπρόσθετη παράταση 24 μηνών πέραν της συμβατικής προθεσμίας που όριζε η αρχική σύμβαση, η υπογραφή του 2019. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσό που πράγματι δεν υπερβαίνει το 50% για να καθίσταται εκτός ορίων η συμπληρωματική σύμβαση, αλλά ένα πολύ υψηλό ποσό. Και ερχόμαστε στο εξής. Έχω 4,1 παρατηρήσεις να καταθέσω. Πρώτον, η Εθνική Αντιπροσωπεία δεν έχει κανένα δεδομένο για να αξιολογήσει την έγκριση αυτού του ποσού. Και πιο συγκεκριμένα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, πέραν από πληροφορίες, ποιο είναι το φυσικό αντικείμενο για το συγκεκριμένο, για να γνωρίζουμε το κόστος. Ξέρουμε ότι έχουμε μία αύξηση της τάξης των 20.000 τετραγωνικών μέτρων επιπρόσθετης δόμησης, ενδεχομένως κάλυψης και ύψους, αλλά σίγουρα 20.000 μέτρα παραπάνω δόμηση. Και έχουμε 105 εκατομμύρια ευρώ, κύριε συνάδελφοι. Δηλαδή, καλούμεθα να εγκρίνουμε δαπάνες και κόστος της τάξης των 5.000 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν γνωρίζουμε, βάσει των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης και τις σύγχρονες και αποτυπωμένες τιμές μονάδος για τις εργασίες, ότι ένα κόστος για ανέγερση για ένα τέτοιο αεροδρόμιο ανέρχεται στα 700-800 ευρώ. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε 8 φορές πάνω το εκτιμηθέν αρχικά κόστος. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζουμε τι άλλο, γιατί ενδεχομένως μπορεί να περιέχουν και κάποιες άλλες εργασίες. Δεν το γνωρίζουμε όμως. Είναι λοιπόν αδιανόητο κατ' εμέ, σε νομοθετικό επίπεδο, να καλούμαστε εδώ να ψηφίσουμε μια δαπάνη ιδιαίτερα υψηλή, χωρίς να έχουμε το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Είναι η ίδια η τεχνική έκθεση που θα προδιαγράφει το φυσικό αντικείμενο, τις εργασίες, μία προς μία, και φυσικά θα μπορέσουμε εύκολα μετά να συγκρίνουμε και να κρίνουμε.
Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση όσον αφορά το value for money. Το κόστος, γιατί είναι κόστος το οποίο θα προέλθει είτε από δανεισμό μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της γνωστής EIB, είτε μέσω των εθνικών πόρων. Επίσης είναι κάτι αδιευκρίνιστο, θα το θέσω παρετέρω. Δεύτερο ζήτημα είναι η δίχρονη παράταση και η αναγκαιότητα αυτής. Είναι κοινός τόπος, κύριοι συνάδελφοι, στην κοινωνία του Ηρακλείου, ότι το έργο έχει καθυστερήσει. Οι λόγοι της καθυστέρησης ενδεχομένως να είναι πολύ και ετερόκλητοι, αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει καθυστέρηση. Σε αυτήν λοιπόν την υφιστάμενη ήδη, αν θέλετε, αβελτηρία όσον αφορά την ανέγερση των εργασιών, έρχεται να προστεθεί μια δίχρονη παράταση πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, το βασικό ερώτημα, τι επιπλέον εργασίες είναι αυτές οι οποίες συνιστούν παράταση 2 ετών, διότι δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ένας αεροσταθμός, το τέρμιναλ, τα κτίρια της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, τα λοιπά κτίρια υποδομών που διέπουν το οικοσύστημα αυτό του Διεθνούς Αερολιμένα Καστελίου, δεν μπορεί να είναι 2 χρόνια η παράταση. Είναι εκτός λογικής, τεχνικής λογικής. Τρίτον, η κατάργηση, ο ανεξάρτητος μηχανικός και η έκθεσή του. Εδώ έχουμε το εξής. Με αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις έχουμε θέσει επιτάπητο στο κομβικό ζήτημα της αλλαγής του σεισμικού status quo στην περιοχή. Από το Σεπτέμβριο του 2021, κύριοι συνάδελφοι, εδώ και 15 μήνες, έχουμε καθημερινά σεισμικές ενέργειες και δυστυχώς σε πολύ χαμηλό, σε επιφανειακό βάθος, στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, του Καστελίου, στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε λοιπόν μια δομική αλλαγή του status quo. Επισημάναμε λοιπόν ως οφείλουμε ως εξωματική αντιπολίτευση να ενσωματωθούν αυτές οι αλλαγές που έχουν υπάρξει, ώστε η αντισεισμική μελέτη των κτηρίων να προβλέπουν και δυστυχώς, αλλά οφείλουν να προβλέπουν και τις επικείμενες σεισμικές ενέργειες που ενδεχομένως να προκύψουν περαιτέρω. Να γίνει δηλαδή ένα κτίριο ασφαλές, θωρακισμένο αντισεισμικά. Αυτό δεν το βλέπουμε. Η αύξηση δηλαδή που καλούμαστε να ψηφίσουμε των εργασιών αυτών δεν εμπεριέχουν την αλλαγή της στατικής μελέτης του έργου. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που νομίζω κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικό και το θέτω στο τέλος, είναι η χρυσή ευκαιρία, κύριε συνάδελφοι. Εδώ, από αυτό το βήμα, είχα ζητήσει από τον κύριο Καραγιάννη, τον αρμόδιο υφυπουργό μεταφορών, να δει θετικά την προοπτική ενός μέσου σταθερής τροχιάς, το οποίο θα συνδέσει το Ηράκλειο και ενδεχομένως και όλη την Κρήτη σε δεύτερο βαθμό με το αεροδρόμιο Καστελίου. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι είναι αδιανόητο εν έτη 2022 να κατασκευάζεται ένας διεθνές αερολιμένας τέτοιου βεληνικούς και ισχύος και να μην προβλέπεται ένα μέσο σταθερής τροχιάς που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των πολιτών. Και μάλιστα την ώρα που το ίδιο το Ταμείο Αρθεκτικότητος και Ανάκαμψης, το γνωστό RRF, επιδοτεί, παροτρύνει κράτη-μέλη να δημιουργούν αυτές τις πράσινες υποδομές. Γιατί ένα μέσο σταθερής τροχιάς έχει πολύ χαμηλό αποτυπωμάνθρακα, άρα είναι πάρα πολύ φιλικό και περιβαλλοντικά, αλλά και κοινωνικά. Μας λιδώρησε ο κ. Καραγιάννης. Αρνήθηκε εκ προημίου. Εμείς δεν αλλάζουμε τη σύμβαση, είπε. Και τώρα έρχεται σήμερα να αλλάξει εκ βάθρων τη σύμβαση αυτή. Και δυστυχώς να μην βλέπουμε, τουλάχιστον γιατί δεν έχουμε και την τεχνική έκθεση, να μην βλέπουμε τι έχει συμβεί. Αν έχει ενσωματωθεί ή όχι, έστω μια μελέτη σκοπιμότητος. Πολύ φοβόμαστε ότι δεν θα υπάρχει ούτε καν αυτή. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομβικό ζήτημα που απασχολεί και αν μη τι άλλο είναι μια χρυσή ευκαιρία, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω στο και πέντε, να υπάρξει αυτή η πρόβλεψη. Και βέβαια δεν μπορώ να κλείσω παρά να κλείσω λέγοντας το εξής. Είμαστε περαστικοί από τους θεσμούς, από τη ζωή, από τα πάντα. Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι να διέπεται κάποιος πολιτικός και διυπουργός από αλαζονία. Και το λέω αυτό διότι από αυτό εδώ το βήμα 5 φορές τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε ζητήσει να έρθει στην εθνική αντιπροσωπεία η σύμβαση, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, η σύμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την Ελληνική Δημοκρατία ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ. Και αρνείται ο κύριος Καραμαλής πεισματικά να τη φέρει. Γιατί άραγε? Με αυτό το ερώτημα θέλω να κλείσω και να ευχηθώ καλές γιορτές. Είναι γιορτές, όλοι θέλουν να φύγουν γρήγορα. Παρακαλώ να τηρούμε το χρόνο. Είναι προς όλους το λέω αυτό.